παρασκήνια της παράστασης «Ταρτούφος ή οι απατεώνες» στη σκοτεινή κωμωδία του Μολιέρου με τους Άλκη Κούρκουλο και Εμίλιο Χιλάκη βρέθηκε χθες η κάμερα του Happy Day. Ο Ταρτούφος είναι συνώνυμο της υποκρισίας, ο ταρτουφισμός που λέμε. Αλλά στη δικιά μας την παράσταση ανακαλύπτουμε ότι πίσω από τους ταρτούφους αυτού του κόσμου κρύβονται ουσιαστικά όλοι οι υπόλοιποι. Χρειαζόμαστε πάντα έναν υποκριτή για να μπορούμε να κρυφτούμε από δίπλα του. Είναι εύκολο όταν δεν υπάρχει τηλεόραση να το μάθει ο κόσμος να έρθει στο θέατρο? Μιλάς σε έναν άνθρωπο που έχει να κάνει τηλεόραση 6 χρόνια, ούτως ή άλλως, και έκανε τηλεόραση ένα 3 ή 4 χρόνια. Δεν ήμουν φανατικός του τηλεοπτικού προϊόντος και δεν το λέω υποτιμητικά καθόλου, προς Θεού. Απλά συνειδητοποίησαμε τα χρόνια ότι είναι άλλη υποκριτική η τηλεοπτική, η κινηματογραφική υποκριτική, η κάμερα. Και έτσι εγώ θέλησα να γυρίσω στο βασικό μου. Έγινε ηθοποιός γιατί θέλω να παίξω θέατρο. Δεν είναι τυχαίο ότι ψάχνουμε να βρούμε βήματα στην τηλεόραση για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε τη δουλειά. Δεν περιμένουμε απλά να μας πάρετε τηλέφωνο. Είμαστε οι άνθρωποι πια που λέμε, θα μας δώσετε το βήμα να μιλήσουμε. Και ξέρεις, το καλό που υπάρχει εντός εισαγωγικών με την κρίση είναι ότι ξαναθυμόμαστε για ποιο λόγο κάνουμε τη δουλειά μας. Η τηλεόραση λοιπόν, ναι, μεν είχε δώσει το βήμα σε πάρα πολύ κόσμο να γίνει γνωστός, αλλά αν μείνει σε αυτή την αναγνωρισιμότητα, δεν προχωράς παρακάτω. Τι άλλο θα θέλατε να σας φέρει η ζωή? Έναν ωραίο θάνατο. Είναι νωρίς. Καθόλου δεν είναι νωρίς. Το μόνο που ξέρουμε σε αυτή τη ζωή είναι ότι θα πεθάνουμε. Τουλάχιστον να έχουμε έναν ωραίο. Ξέρεις, ο ωραίος έχει να κάνει με την ώρα του. Μπράβο. Ο ωραίος θάνατος λοιπόν είναι να έρθει την ώρα που θα πρέπει. Εσύ θα είσαι παρόν σε όλη τη ζωή σου. Άρα για τον ωραίο θάνατο θα πρέπει να έχεις υπάρξει πολύ παρόν στη ζωή σου. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Και όποτε έρθει, ήρθε. Ματιά.